Η επέλαση της μετάλλαξης Δέλτα που έχει κυριαρχήσει στο 96% των κρουσμάτων φέρνει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αύξηση των εισαγωγών αλλά και των διασωληνωμένων. Η Κρήτη συνεχίζει να έχει πρόβλημα. Είναι η ΜΕΘ κατηλημένη στο 79,2%. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται, η Θεσσαλονίκη στο 71% και η Αττική βρίσκεται δηλαδή στο 67%. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και την 1η Σεπτεμβρίου οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί θα βγουν σε αναστολή. Με τη συζήτηση για επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλους τομείς να φουντώνει. Με τις ενόπλες δυνάμεις, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στην εστίαση αλλά και τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες να είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Μιλάμε για τα ΚΕΠ, μιλάμε για ΕΦΚΑ, μιλάμε για προσωπικό που είναι στα σώματα ασφαλείας, ενδεχομένως και στις ένοπλες δυνάμεις για άλλους λόγους. Επομένως, κυρίως μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες. Επαναλαμβάνω, εάν χρειαστεί και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η δυνατότητα της επέκτασης και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες υφίσταται. Μάλιστα. Υπάρχει ως σκέψη. Θα δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν λίγο τα πράγματα, δηλαδή σε σχέση και με το ρυθμό των εμβολιασμών αλλά και με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Οι εκτιμήσεις των ειδικών με βάση τα μοντέλα είναι ότι τις προσεχείς ημέρες με την επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά θα αυξηθούν τα κρούσματα στα αστικά κέντρα. Με το ενδεχόμενο για μέτρα σε μεγάλες πόλεις όπως η Αττική να παραμένει στο τραπέζι. Αν τυχόν χρειαστεί, ενδεχομένως να εφαρμοστούν μέτρα που θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα αφορούν περιορισμούς σε ό,τι αφορά ενδεχομένως τους μη εμβολιασμένους ή περιορισμούς σε ό,τι αφορά την ώρα κυκλοφορίας, όπως αυτά τα μέτρα τα οποία είδαμε να εφαρμόζονται σε νησιά. Την ίδια ώρα, η συζήτηση για επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας παντού στους εξωτερικούς χώρους επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο. Το μέτρο με τη μάσκα πιθανό θα χρειαστεί να επανέλθει. Σε όλους τους χώρους. Στους εξωτερικούς χώρους, εννοείται σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Είναι κάτι που θα εξεταστεί αν θα γίνει η καθολική χρήση της μάσκας υποχρεωτική. Αχτίδα αισιοδοξίας για την εμβολιαστική κάλυψη από το κλείσιμο των νέων ραντεβού μετά τις 16 Αυγούστου. 202.000 συμπολίτες μας έχουν εγγραφεί για να κάνουν τον εμβολιασμό τους και ανάμεσα σε αυτούς είναι και 8.150 υγειονομικοί. Σήμερα ο αριθμός των εμβολιασμένων πολιτών τουλάχιστον με την πρώτη δόση θα σπάσει το φράγμα των 6 εκατομμυρίων.